Προτείνω να πάμε στη Βενετία, αλλά σας το είχαμε πει στην αρχή της εκπομπής, θα ταξιδέψουμε στην όμορφη Βενετία. Δεν είναι η πρώτη σύνδεση που πραγματοποιεί η Κρήτη σήμερα. Mm-hmm. Πολλές φορές, αν δεν κάνω λάθος, 4 φορές έχουμε ξαναπάει η Ιταλία στη συγκεκριμένη περιοχή. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Ζαφυρόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Βενετίας. Κύριε Ζαφυρόπουλε, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Χρόνια πολλά με την ευκαιρία. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά στην όμορφη Κρήτη. Από την όμορφη Βενετία. Από τη Βενετία, από την πλατεία των Ελλήνων. Αν μπορείτε να δείτε, γυρίζοντας λίγο, βέβαια, είμαι έξω από το ναό του Αγίου Γεωργίου, ο ναός που έχει γίνει για να μπορούν να εκκλησιάζονται οι Έλληνες μέτοικοι, ναι, στη Βενετία. Ένας από τους πιο όμορφους, ίσως ο πιο όμορφος ναός που υπάρχει στο δυτικό κόσμο. Και αρκετά παλιός, μιλάμε για το 1579, που το τελείωσε. Όλα αυτά ήταν κάποτε περιουσία της κοινότητας. Δίπλα ακριβώς από τον ναό του Αγίου Γεωργίου, γυρίζοντας λίγο την κάμερα, θα δείτε το μουσείο των εικόνων στην πλαϊνή του μορφή. Και ακριβώς πίσω είναι το Φλαγκινιανό ίδρυμα, που είναι η έδρα του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών Μεταβιβλητινών Σπουδών. Μάλιστα. Είναι κατά κάποιο τρόπο έχει χαρακτηριστεί ως η ελληνική περιοχή της Βενετίας. Σωστά, κύριε Ζαφυρόπουλε? Δεν έχει χαρακτηριστεί, είναι η ελληνική περιοχή της Βενετίας. Είναι ελληνική περιοχή. Είναι η πλατεία των Ελλήνων. Προχωρώ λίγο προς την έξοδο. Ναι. Θα δείτε σε μια στιγμή ότι θα βρεθούμε σε ένα μικρό γεφυράκι και θα δείτε ακριβώς απέναντι που γράφει η γέφυρα των Ελλήνων. Λοιπόν, την Γκρέτσι. Και πόσοι είναι οι Έλληνες οι οποίοι ζουν στη Βενετία αυτή τη στιγμή? Βλέπετε, προσπαθώ να σας δείξω αυτή τη στιγμή, γυρίζοντας λίγο την κάμερα. Συγγνώμη. Ναι, περιμένουμε, βέβαια. Βλέπετε την ελληνική σημαία. Ναι. Και ακριβώς αυτό που βλέπετε είναι το Φλαγκινιανό Ίδρυμα. Ακριβώς βλέπετε το γεφυράκι. Απέναντι από το γεφυράκι είναι η πινακίδα που λέει το γεφύρι των Ελλήνων. Θέλω να σας ρωτήσω λίγο πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι Ιταλοί την σπουδαιότητα της περιοχής για τους Έλληνες. Κοιτάξτε, η παρουσία των Ελλήνων στη Βενετία ξεκινάει ίσως και πριν το 13ο αιώνα, αλλά κορυφώνεται μετά την πτώση της πόλης, όπου εδώ βρέθηκαν γύρω στο 16ο αιώνα, τέλη του 16ου αιώνα, να υπάρχουν γύρω στους 10.000 Έλληνες, σύμφωνα με τις ιστορικές μαρτύριες. Η παρουσία του ήταν πάρα πολύ σημαντική σε όλους τους τομείς, στους τομείς της τυπογραφίας στη Βενετία, στους τομείς του εμπορίου, στους τομείς της ναυτιλίας και κυρίως στο πνεύμα το ελληνικό, το οποίο διαμέσου επιφανών Ελλήνων λογίων είχαν πάρα πολύ μεγάλη παρουσία και στην Ζαφυρόπουλε, γειτονική Πάντοβα. Τελευταία ερώτηση. Οι Ιταλοί έχουν διάθεση να κάνουν διακοπές φέτος το καλοκαίρι ή σύμφωνα με δημοσιεύματα του Ιταλικού τύπου θέλουν να περιοριστούν στον εσωτερικό τουρισμό τους? Κοιτάξτε, τους δίνουν τα κίνητρα η Κίνα για να μπορέσουν να παρουσιαστούν στο Ιταλικό κοινό και στην Ιταλική οικονομία, όπως ξέρετε, ναι, εξάλλου όπως και η ελληνική βασίζεται πάρα πολύ στον τουρισμό. Επομένως, υπάρχουν συγκεκριμένα κίνητρα τα οποία δίνονται ώστε να μπορέσουν να μείνουν στην Ιταλία. Νομίζω ότι πάρα πολύ θα ταξιδέψουν κυρίως και στην Ελλάδα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας καλησπερίσω και να ευχηθώ καλό απόγευμα από Κρήτη. Κύριε Ζαφυρόπουλε, χαρά μας. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λυπάμαι που δεν ήμουν πολύ καλός οπερατέρ. Είστε από τους καλύτερους οπερατέρ που έχουμε συναντήσει μέσω Skype. Να με συγχωρήσετε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Χαρά μας. Να είστε καλά.